Ο Τόνι Μαυρίδης χέρι-χέρι με την καλή του πάνε μπουζούκια. Μια χαρά εσείς. Και η Έλληνα Παπαρίζου με τον Ανδρέα Καψέλη, μόνο σε φωτογραφίες. Άγνωστο που. Το θέμα μας. Χώρια παίρνανε καλύτερα μάλλον η τραγουδίστρια και ο συνθέτης. Από τότε που χώρισαν Έλληνα Παπαρίζου και Τόνι Μαυρίδης σχήθηκε πολύ μελάνη. Τόσο στα περιοδικά όσο και στα δικόγραφα που τους χωρίζουν. Και οι δύο προχώρησαν στη ζωή τους κάνοντας νέες σχέσεις. Όπως είδαμε και στο followthis.gr, η σύντροφος του Τόνι Μαυρίδη με την εντυπωσιακή σιλουέτα φαίνεται ότι είναι κλόνος της Φέης Κορδά. Η ομοιότητά του στο πρόσωπο είναι φανερή. Στις κάμερες δεν μιλάει ποτέ και όποτε τη δούμε με τον Τόνι, πάντα θα του κρατάει το χέρι. Οκ, okay, το καταλάβαμε. Αγαπιέστε. Ο Ανδρέας Καψάλης είναι νέο πρόσωπος της showbiz. Στο πλευρό της Έλενας εδώ και 2,5 μήνες. Αν και γνωρίζονται περισσότερο καιρό. Μία στενή φίλη της Έλενας Παπαρίζου και ο οδοντίατρος τη φιλοξενούσε στο σπίτι της στην Γλυφάδα. Τον πρώτο καιρό που χώρισε με τον Τόνι. Εκεί συνάντησε τον 42χρονο πολιτικό μηχανικό και ερωτεύτηκαν και ραμνοβόλα. Αν και δεν ήταν όλα εύκολα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρέας Καψάλης είχε τα δικά του προβλήματα τότε. Μόλις είχε χωρίσει από τη γυναίκα του Ουράνια Καψάλη και είχε αποχωρήσει και από την εταιρεία που εργαζόταν. Παρ' όλα αυτά, στάθηκε στην τραγουδίστρια και στο δράμα της μετά το χωρισμό. Αν και δημοσιεύματα ήθελε το πολιτικό μηχανικό να εγκαταλείπει τη σύζυγό του για την Έλληνα Παπαρίζου, αυτό διαψεύστηκε από την ίδια την πρώην σύζυγο όταν μίλησε αποκλειστικά σωστά. Δεν υπάρχει καμία πικρία κάτι, γιατί ακούσαμε ότι ήσασταν το αγκάθι. Στη σχέση όχι, τους τώρα. Για δεν υπάρχει κανένα αγκάθι. Σας είπα ότι είμαστε σε διάσταση καιρό πριν γνωρίσει την κυρία Παπαρίζου. Σας λέω ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Εύχομαι να είναι καλά. Τίποτα άλλο. Δεν χωρίσατε δηλαδή επειδή είναι με την κυρία Παπαρίζου? Όχι, όχι παιδιά, καμία σχέση. Αυτό έχει γραφτεί πάντως, ξέρετε. Έχουν γραφτεί κάποια πράγματα που είναι αναλυθεί. Με τον σύζυγό μου διατηρούμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Γνώρισε την Έλενα μετά εφόσον είχαμε διακόψει τις σχέσεις μας. Ο Ανδρέας Καψάλης δεν έχει αποκτήσει ακόμα οικειότητα με τις κάμερες και τα φλάσσα των φωτογράφων. Όπως βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες μου δημοσίευσε το περιοδικό OK. Ο Τόνι Μαυρίδης γράφει τραγούδια σταμάτητα. Σε Σταμάτη Γονίδη, Πέγγι Ζήνα και άλλους. Ζει στο σπίτι που ζούσε με την Έλενα, είναι ερωτευμένος με την Εύα και ετοιμάζει μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Καρούζου νέο εξώδικο. Η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της με το Λευτέρη Πανταζή και την Αντάσταση Θεοδωρίδη. Έχει αφήσει όλες τις νομικές της υποθέσεις στους Σουηδούς δικηγόρους και ζει τον έρωτά της με τον Ανδρέα Καψάλη. Χώρια τελικά περνάνε καλύτερα. Να είχαν μοιράσει και την περιουσία,